ανθρώπου οι οποίοι κάνουν προχώρηση στην συνέστηση. Το ίδιο και ο Χρήστο εδώ πέρα και η πόλη. Συνεχώ δηλαδή και στην Αλεξάνδρεια. Συνεχώ έχουμε ανθρώπου που έρχονται προ εμά. Τώρα, πού είναι το ζήτημα. Έβαλε ο φίλο μου εκεί πέρα ένα ζήτημα ότι δεν πήγαινε του καναπέ. Η αλήθεια είναι ότι κάθονται. Βρίζουν όλοι. Κάθε μέρα που έχω συναντήσει με ανθρώπου, πολίτε, βρίζουν. Τους βρίσκουμε, ειδικά με τον ανασχηματισμό, έχω ακούσει τα πιο απίθανα πράγματα να λέει για το νέο ανασχηματισμό. Λοιπόν, αλλά παραμένουν λίγο πίσω. Φοβούνται, ντρέπονται. Στην δική μας την περίπτωση ντρέπονται περισσότεροι, θεωρώντας ότι τις οφειλές αυτές τις δημιούργησαν οι ίδιοι. Ναι, με χρεώθηκαν στους ίδιους, αλλά δεν τις δημιούργησαν οι ίδιοι. Ναι, με χρεώθηκαν επί χιλιάδες. Αλλά τα μαθηματικά τα ταμεία δεν τα φάγανε οι ασφαλισμένοι. Έτσι, τα μαθηματικά κάθηκαν στο χρηματιστήριο, στο PSI το τελευταίο και αναμένουν να φαγωθούν και άλλα πράγματα. Αυτό φυσικά μας κάνει και εμάς να είμαστε και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν. Έχουν δυνατότητα, δεν το πληρώνουν γιατί σου λέει. Δεν μπορείς εσύ τώρα να μου ζητάς 900 ευρώ και να μην σε ένα χρόνο να μην μου εγγυάσουν ούτε 900 ευρώ. Γιατί να σε εκπληρώσω. Δεν είναι και αυτό το θέμα με τον ΟΑΚ. Φυσικά τις άλλες φορές καταλαβαίνεις. Είναι λίγο σκληρό. Πώς να το πω τώρα. Σκληρός ο ΟΑΕΚ απέναντι. Ενώ τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, στο ίδιο παραδείγμα χάρη, ο αυτός που οφείλει, καταρχήν τον θεωρούν τα αλήθεια. Έτσι τους εργαζόμενους, δεν το απαγορεύουν την νοσηλεία. Και αυτό είναι, αν πάρουμε λίγο ότι μαζεύονται περίπου στην Ελλάδα περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι πρόκειται για γενοκτονία, στην κυριολεξία. Γιατί υπάρχουν πολλοί συναδελφοί μας οι οποίοι είναι με καρκίνο, με σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι κινδυνεύουν κάθε μέρα να πεθάνουν. Στην εφορία, και εδώ είναι το ελεύθερο μετρό, μπορείς να πας να δώσεις κάποιο ποσό και να αλαφρύνεις. Ο ΑΕ δεν έχει κάτι τέτοιο. Ο ΑΕ σου λέει, τράβω μια ρύθμιση για να μπορέσω να σου ασφαλίσω το χρειάζεται. Και ρύθμιση. Ξέρετε πόσο πηγαίνει το μήνα περίπου. Και δεν είναι το πιο ωραίο. 1400, 1300 το μήνα. Εδώ δεν έχουμε να του πληρώσουμε τα παράνομα 900 που ζητάνε. Γιατί παράνομα πράγματα ζητάνε. Θα του πληρώσουμε 1300, 1400 είναι αδύνατο. Κάθε μέρα, αν συνάδελφοι που πάνε, του λένε αυτά τα ποσά και του λέει έτσι θα ζει. Κάθε εβδομάδα 250 άτομα, 250 συνάδελφοι φεύγουν από τη ρύθμιση. Δηλαδή έχουν μπει σε ρύθμιση ένα-δύο μήνες, δεν μπορούν να την ακολουθήσουν και υποχωρούν. Δηλαδή δεν μπορούν πλέον να τα πληρώσουν. Έχουμε μαζευτεί στο ποσό, ο αριθμός των ανασφάλιστων σήμερα στον ΟΑΕ είναι περίπου 450.000. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕ, ξέρετε πόσοι είναι, 750.000. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει το μισό. Του 50-60%. Και αναμένεται κάθε μέρα να προσθέτει αυτό να μεγαλώνει μέχρι να φτάσουμε σε αυτούς. Σήμερα να σου πω ποιοι πληρώνουν, έτσι. Αυτοί που μπαίνουν τώρα στο να ανοίγουν κάποιο επάγγελμα και είναι στα 200 ευρώ το μήνα, και αυτό υψηλό είναι, και αυτοί που είναι στη σύνταξη. Κάνουν μια υπομονή δηλαδή να πάρουν τη σύνταξή τους, να τελειώνουν αυτό. Ποια σύνταξη, τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς βρήκαμε έναν τρόπο λοιπόν, εκτός από τον που έχουμε στο μυαλό μας τον κινηματικό τρόπο, να κάνουμε κινητοποίηση, να διευρύνουμε τους συναδέλφους να έρχονται προς την ομάδα μας, βρήκαμε και τον δικαστικό. Ένας δρόμος τον οποίο τον φοβούνται. Και ειδικά όταν χάνουν, αρχικά όταν χάνουν και φοβούνται στη συνέχεια. Δηλαδή, ο Στουρνάρας που μας άλλαξε τα φώτα στην κυριολεξία, λοιπόν, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος βουλευτής, δεν είναι καλύτερο από την βουλευτική ασυλία. Καλύτερη φυσικά από ό,τι καλυπτόταν μέχρι τώρα την υπουργική ασυλία που τους δίνουμε. Αλλά σκεφτείτε, και το συζήτησα με κάποιους δικηγόρους, να μαζευτούμε 10-15 άτομα, οι σύλλογοι, οι ομάδες, και να τους κάνουμε εμείς. Και για νοικοκυριά, για χίλια δυο. Ότι φέρατε τον κόσμο στα πρόθυρα της ασυλίας, της λιμοκτονίας και όλα αυτά τα σχετικά. Και κινδυνεύουν μαζί με εμάς, κινδυνεύουν και τι άλλο, τα παιδιά μας. Γιατί αν δεν είμαι εγώ ασφαλισμένος και έχω το παιδί επάνω μου, δεν είμαι ούτε ασφαλισμένος γι' αυτό. Παιδιά, τώρα, 10, 15, 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
Μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση, η οποία πιστεύουμε ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους που ατομικά κάθονται απέναντι από τη τηλεόραση και βρίζουν, να τους φέρουμε κοντά. Αλλά δεν πρέπει να τους κάνουμε και το χατήρι. Και τι εννοώ με αυτό. Δηλαδή, εμείς αναγκαζόμαστε, καλά στις ενστάσεις που δέχομαι, γιατί δεν ξέρουν να συμπληρώσουν πολύ συνάδελφοι και τους βοηθάμε να τα συμπληρώνουν. Αλλά δεν δέχομαι σε καμιά περίπτωση εγώ να πάω ανταυτού. Θα πάει αυτός. Εξηγημένα πράγματα. Δεν θα πάω κάποια μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το κάνουμε. Και τους τώρα το κόψουμε λίγο. Θα πηγαίνουμε οι ίδιοι στον ΑΕ, η ενέστασή τους και τέρμα. Δεν θα γίνουμε εμείς, βάλτε εισαγωγικά το βούλι κάποιον άλλο στην ελεύθερη. Θα πάρουν τις ευθύνες. Αν δεν θέλουν, υπάρχει το ΚΕΑΜ που σήμερα εδώ στην Άουσα κυκλοφορούν τα ραβασάκια, θα κυκλοφορήσουν και στις άλλες πόλεις. Όπου αρχικά μιλάνε για ειδοποιητήρια και μέσα σε 20 μέρες, αν δεν ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις, τις παράνομες και παράλογες ρυθμίσεις, θα αρχίσουν τις κατασχέσεις. Αν δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το ΚΕΑΜ, παιδιά τους με χαρά τους. Δεν τους πει κανένα όχι. Αν όμως θέλουν πραγματικά να το αντιμετωπίσουν και να φέρουν μια αντίδραση, μπορούν να φέρουν στην ομάδα μας, αλλά πάνε και την ευθύνη, έτσι του λέμε, να πηγαίνετε μόνοι σας να δραστηριοποιήσετε. Και να συλλογικά να δρούμε όλοι μαζί. Στις επόμενες ημέρες που τελειώνουμε τις τεστάσεις, περιμένουμε απαντήσεις από τον ΟΑΕ επί των τεστάσεων και μετά θα πάμε στην προσφυγή. Που είναι η δικαστική διαμάχη που έχουμε τον ΑΕΚ εκεί, είναι όποιος ζήσει, όποιος πεθάνει. Συγκεκριμένα πράγματα. Ή εμείς θα κερδίσουμε, ή ο ΑΕΚ. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη σας διακόπτω. Χρεώνεται κάτι στη δικαστική οδός την οποία θέλετε να ακολουθήσετε και συμφωνώ εν μέρη μαζί σας. Θα χρεωθεί κάτι ο εναγόμενος αυτός που θα καταθέσει την αγωγή. Ναι, πώς το. Συνέσταση τίποτα, είναι δωρεάν. Ναι, το ξέρω. Είναι... Για την προσφυγή μιλάμε. Ναι, στην προσφυγή είναι ένα 40 άτομα. Πες την περίπου στα... Τώρα δεν είναι, μην το κρατάτε έτσι. Περίπου στα 100 ευρώ. Μάλιστα. Γιατί είναι βασικές. Παλιότερα γινόταν να 3.000-4.000. Απλώς για να το γνωρίζουν και αυτοί οι οποίοι θα καταθέσουν ναι, δεν ξέρω το ποινικό ποσό, αλλά δεν θα είναι μεγάλο τουλάχιστον. Λοιπόν, και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε. Αν δεν κερδίσουμε εδώ, που οι δικαστές βλέπω ότι έχουν κερδίσει πράγματα εμείς, αν δεν κερδίσουμε εδώ, θα κερδίσουμε σίγουρα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα τους πάμε όπως θέλουμε. Πουθενά, μα πουθενά στην Ευρώπη, αν θέλουμε να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα που έχει το TEV, ο ΑΕ. Τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία κάποιοι συμμαζεύονται. Αλλά ο ΑΕ είναι απίθανος, να το πούμε έτσι. Τώρα, δεν ξέρω κάποια ερώτηση αν θέλετε. Εμείς ενταχθήκαμε στο δίκτυο των φορέων του νομού Ημαθίας. Προσπαθούμε δηλαδή εκεί πέρα να βοηθήσουμε και να μας βοηθήσουν να συμπαρασταθούν στον αγώνα και να συμπαρασταθούν και εμείς σε άλλες ομάδες για άλλα ζητήματα, όπως είναι το θέμα των ανεμογεννητριών. Αλλά εγώ πιστεύω το εξής, ότι θα πρέπει να βγούμε εκτός χρησιμοποιήσεων. Να μην πω χρησιμοποιώντας, αξιοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να βγάζουμε καμπάνιες, αλλά να κάνουμε κινηματικές δράσεις οι οποίες θα ευαισθητοποιούν τον κόσμο. Ή, αν θέλετε, θα τον παρεξενεύουν. Σκέφτηκα τώρα έτσι κάτι. Η Μαριάννα καμιά φορά δεν τη λέει μαζί μου, αλλά τέλος πάντων, εγώ σκέφτηκα κάποια πράγματα. Λέω, σκεφτείτε τώρα, μιλάω για την Βέρη ή εδώ για την Άουσα, στο κεντρικό δρόμο, να γίνει κάτι σαν. Street theater, δηλαδή κάποια παιδιά να έχουν τον έμπορο εξοδεμένο, ο ένας με το τέβε, ο άλλος την εφορία και να πηγαίνουν σε όλα. Προσπαθεί μαζί με εμάς, κάνει δηλώσεις μαζί με εμάς, ενημερώνει μέλη του για να βρεθούν στην ομάδα. Εδώ όμως στην Άουσα και στην Βέρεια έχουμε δύο. Δεν μιλάω συνολικά για τη διοίκηση, για την. Δεν ξέρω αν είναι καλό λάθος. Για τους ανθρώπους που είναι η πλειοψηφία. Έτσι. Λοιπόν, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Βέρεια στην Άουσα δεν είναι ενδιαφέρον. Για να μην πω κάτι τέτοιο. Θεωρεί ότι είναι απάτη. Ναι, θεωρεί εκτός αυτό που λέει η πόλη ότι είναι απάτη. Λες και το πρόβλημα δεν το έχουν χιλιάδες συνάδελφοι μας από κάτω. Και αυτό είναι απάτη δηλαδή αυτός. Και ότι εφόσον δεν το έχω εγώ σαν πρόεδρος ή σαν μέλος της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν με αγγίζει, δεν με αφορά
είναι άλλο. Δεν σκέφτεται είναι συνδικαλιστικό όργανο και υπουργικό σύλλογο, παρά είναι ένα πολιτιστικό σύλλογο, ο οποίο εγώ ο πρόεδρο είμαι για το θεατήριο. Μάλλον θα πρέπει να προσέξουμε και στο μέλλον τι ψηφίζουμε για τα συνδικαλιστικά μα όργανα. Για του πολιτιστικού συλλόγου και ομοφωτικού κλπ. Είναι πιο άνετα τα πράγματα. Αλλά στο συνδικαλισμό πρέπει να ψηφίζουμε συνδικαλιστέ. Απάτη γιατί να είναι από τη στιγμή που δεν εισπράττεται λεφτά. Αυτό δηλαδή, απάτη θα ήταν αν ζητούσατε από τον καθένα 500 ευρώ για παράδειγμα. Είναι αυτό μπορεί να θεωρηθεί απάτη. Αλλά από τη στιγμή που δεν εισπράττεται. Δεν εισπράττουμε τίποτα εμείς. Αυτό λέω. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να πάμε σε προσφυγή να σώσουμε καταρχήν και τον εαυτό μας. Για τον εαυτό μας πρώτα ξεκινάμε. Πρώτα γενικά. Αλλά λέμε εφόσον θα σώσουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν σώσουμε και κανέναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει. Και πολλοί συνάδελφοι μας δεν γνωρίζουν την κίνηση. Γι' αυτό προσπαθούμε και μέσα από δελτία τύπου να απλωθούν. Δεν σας λέω καθημερινά, μου έτυχε μια μέρα να μπουν και 10 μαζί. Παρέα, στο φροντιστήριο. Οπότε λοιπόν να υπογράψουν ενστάσεις κλπ. Όσο το μαθαίνουν, τόσο πιο κοντά μας έρχονται. Αλλά είναι ευθύνη και δική μας, για να τελειώσω κιόλας, να τους βάλουμε σε μια κινηματική δράση, όχι μόνο για τον ΟΑΕ, και για τα άλλα ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι. Φτύξατε κάποια πράγματα. Εμείς προσπαθούμε γιατί είναι μια ομάδα η οποία καθημερινά διευρύνεται. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στα 400 μέλη, ας το πούμε μέλη της ομάδας. Τον Δεκέμβριο, 20 Δεκεμβρίου, αυτή η ομάδα ξέρετε πόσα άτομα είχε. Δεν τα φανταστείτε. Ένα. Εμένα. Και σε 5 μήνες γίναμε το γράψαμε 400 άτομα. Καθημερινά για την γνώση. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε την καθημερινή επαφή, πιστεύω ότι